Σε κανονική λειτουργία βρίσκεται εδώ και 6 μήνες το Δημόσιο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων που βρίσκεται στην Μεσίνη. Καθημερινά αρκετοί οδηγοί το επισκέπτονται αφού διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα και πληρεί όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας. Λόγω της πολύμηνης διακοπής όμως, ο χώρος θέλει την φροντίδα και την στήριξη της περιφέρειας. Βρισκόμαστε σήμερα στο Δημόσιο Χτέο. Το Δημόσιο Χτέο μετά από 6 μήνες ξαναλειτουργεί. Ο κόσμος το εμπιστεύεται και ξαναέρχεται στο Δημόσιο Χτέο. Τα έσοδά του καθημερινά αυξάνονται. Παρότι το Δημόσιο Χτέο ήταν κλειστό για 2 χρόνια με ευθύνη του Υπουργείου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κόσμος το ξαναγκαλιάζει και επιστρέφει στο Δημόσιο Χτέο. Ζητάμε από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κύριο Τατούλη, να ενισχύσει με προσωπικό και να προβάλλει το Δημόσιο Χτέο, γιατί είναι απαραίτητο προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. Να τονίσουμε εδώ ότι υπάρχουν ειδικά τιμολόγια για ανέργους και για εταιρικά αυτοκίνητα. Το Δημόσιο Χτέο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα ιδιωτικά, ο χρόνος είναι ο ίδιος ακριβώς, δεν χρειάζεται ραντεβού. Όποιος έρχεται εδώ 8 με 3 καθημερινά, περνάει το αυτοκίνητό του Χτέο χωρίς να καθυστερεί καθόλου, όπως ήταν στο παρελθόν. Τα τιμολόγια στο Δημόσιο Χτέο είναι τα ίδια με το ιδιωτικό τώρα. Να τονίσουμε όμως αυτό, ότι στο ιδιωτικό ήταν αυξημένα τα τιμολόγια και από τη στιγμή που άνοιξε το Δημόσιο κατέβηκαν όλα στα 40 ευρώ. Γι' αυτό πρέπει να παραμείνει το Δημόσιο Χτέο ανοιχτό, να ελέγχει τις τιμές και να υπάρχει ανταγωνισμός. Γιατί αν το Δημόσιο Χτέο δημιουργηθούν προβλήματα και κλείσει όπως ήταν το διάστημα αυτό, σίγουρα το παράβολο στο Χτέο θα αυξηθεί πάρα πολύ όπως ήταν και πριν, στα ιδιωτικά Χτέο. Ζητάμε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, από τον κύριο Περιφερειάρχη, την ενίσχυση με προσωπικό, την προβολή του Δημοσίου Χτέου και τον καλοπισμό του Δημοσίου Χτέου. Αυτή τη στιγμή το Δημόσιο Χτέο μοιάζει σαν ένα εγκατελειμμένο. Ούτε τα χορτάρια έχουν κοπεί, ούτε καθαρισμός έχει γίνει, ούτε βαψίματα που χρειάζονται να γίνουν. Ζητάμε άμεσα ο Περιφερειάρχης να το δει το θέμα του Δημοσίου Χτέου, μια και είναι το χτέο που λειτουργεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί υπάρχουν, όπως είπα και πριν, μεγάλα κέρδη στο ελληνικό δημόσιο και είναι προς όφελος των πολιτών και γενικότερα της χώρας να λειτουργεί το Δημόσιο Χτέο.